εξελιχθεί για την Κύπρο αυτή η ιστορία. Ναι, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι οι Βρετανοί συμμετείχαν στην ανακοπή των Ιρανικών πυράβλων και των drones. Είναι πολύ πιθανό, πιθανότατο θα έλεγα, ότι τα αεροσκάφη αυτά απογειώθηκαν από την Κύπρο. Είναι ο πλησιέστερο σημείο από το οποίο μπορούσαν να απογειωθούν και να εξοπλιστούν, όχι απλά να απογειωθούν. Πρέπει να πούμε ότι σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν ήθιστε από πλευράς Βρετανών, ειδικά μετά το 2013 που οι σχέσεις Κύπρου και Βρετανίας έχουν γίνει πολύ πιο στενές και υπάρχει μεγάλη συνεργασία στον αμυντικό τομέα, κάτι που δεν προϋπήρχε στο παρελθόν. Οι Βρετανοί ενημερώνουν την Κυπριακή Δημοκρατία, παρόλο ότι δεν είναι υπόχρεες να το κάνουν με βάση το καθεστώς των βάσεων. Το κάνουν όμως γιατί μας θεωρούν σημαντικούς. Και εάν εμείς εκφράσουμε ενστάσεις, τις σέβονται. Να θυμίσω την περίπτωση της Λιβύης, όπου ο τότε πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας του ζήτησε να μην χρησιμοποιηθεί η βάση του ακροτηρίου για πλήγματα κατά των δυνάμεων του Καντάφη. Οι Βρετανοί το έπραξαν και εκτελούσαν τα πλήγματα με εναέριους ανεφοδιασμούς, δηλαδή ξεκινώντας από την ίδια τη Βρετανία, ανεφοδιαζόμενοι πάνω από την Μεσόγειο και πλήθοντας τους στόχους στη Λιβύη. Αυτό το λέω ως παράδειγμα για το πώς οι Βρετανοί χρησιμοποιούν ή δεν χρησιμοποιούν τις βάσεις. Άρα, αν ήταν να κάνω μια προσωπική εκτίμηση, ναι, τις χρησιμοποίησαν, ναι, υπήρξε και δική μας σιωπηρή συνένεση, η οποία θα παραμείνει σιωπηρή. Δηλαδή, δεν περιμένω να... Δεν θα τη δράσουμε τώρα εμείς, γιατί σηκώσατε τα αεροπλάνα από το ακροτήρι, εννοείται αυτό. Έτσι. Ναι, ναι, αλλά δεν θα το παραδεχτούμε, αυτό λέω. Και αυτό. Ότι δεν θα πούμε δημόσια ότι είμαστε σε γνώση και συνενέσαμε. Εμείς θα πούμε ότι παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και λοιπά, μια πιο γενικολογική αντίδραση. Τώρα, Πέτρο, δεν ακούσαμε καμία δήλωση, εισηγή ηχθείως τηρούν οι Ρώσοι. Δεν ακούσα, τουλάχιστον εγώ δεν άκουσα κάτι να πάρουν θέση από την πλευρά της Ρωσίας, αν και φαντάζομαι, τώρα στο δικό μου το μυαλό, είναι κοινικό αυτό που θα πω, αλλά είναι μια πραγματικότητα, η όποια εξέλιξη κλιμάκωσης μιας κρίσης ευρύτερης, γενικότερης στη Μέση Ανατολή ευνοεί τους Ρώσους, διότι τα βλέμματα φεύγουν, πάβουν στραμμένα στην Ουκρανία. Αφενός και αφετέρου η οικονομική βοήθεια που πιθανόν να πήγαινε η νέα δεν θα πάει. Ναι, τους Ρώσους τους ενδιαφέρει πολλαπλώς το ότι συμβαίνει αυτές τις ώρες και μέρες στην Μέση Ανατολή. Τους ενδιαφέρει γιατί καταρχήν το Ιράν είναι μια χώρα με την οποία έχουν στενή στρατιωτική συνεργασία. Αυτά τα drones, τα Shahed 136, που είναι ο τύπος των Ιρανικών drones, είναι τα ίδια ακριβώς που έχουν πουλήσει στους Ρώσους και τα χρησιμοποιούν σε μαζικά χτυπήματα κατά στόχων στην Ουκρανία. Αυτό το πρώτο. Το δεύτερο, επειδή τίθενται και θέματα μήπως καταρρεύσει το μέτωπο στην Ουκρανία κλπ. Οι Ρώσοι παρακολουθούν το πώς οι Αμερικανοί και η Δύση γενικότερα συμπαραστέκεται και δεν αφήνει μια σύμμαχο χώρα ή μια φιλική χώρα να καταρρεύσει. Στην προκειμένη περίπτωση, στο να υπερασπιστούν το Ισραήλ από τα πλήγματα του Ιράν. Είναι και αυτό ένα τεράστιο θέμα για την Ρωσία. Και ακριβώς το παρακολουθεί. Το ότι δεν έχει κάνει δήλωση είναι αξιοναπορίας, ενδεχομένως γιατί προσπαθεί να ισορροπήσει, να δει και πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ και μετά. Ούτως ή άλλως το θέμα θα συζητηθεί και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι. Και εκεί θα έχουμε την επίσημη ρωσική θέση. Ήδη έχουμε την κινέζικη που εκφράζει βαθιά ανησυχία κλπ. Δηλαδή είναι σχετικά χλιαρή και ουδέτερη. Και ο Ερντογάν μίλησε. Και ο Ερντογάν, Πέτρο, μίλησε. Είπε το Ισραήλ θα πληρώσει το τίμημα για τη σκληρότητα της Γάζας. Στη Γάζα. Ναι, όμως δεν πήρε θέση, για παράδειγμα, υπέρ των Ιρανικών πληγμάτων. Όμως είμαι σίγουρος ότι δεν θα άφηνε τους Αμερικανούς να κινηθούν είτε τους Ισραηλινούς να κινηθούν δια του εναέριου χώρου της Τουρκίας για να πλήξουν το Ιράν. Μέσα από τέτοιου είδους τοποθετήσεις
είναι που ευνοεί τους αντιπάλους του Ισραήλ, όχι όμως πιο πολύ, γιατί δεν θα ήθελε να διακινδυνεύσει την παρουσία του στην Ευρωατλαντική Συμμαχία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα, το επόμενο ερώτημα το εξής. Όσον αφορά τον εναέριο χώρο της Τουρκίας, ξέρουμε ότι υπάρχουν βάσεις εκεί, θα επιτρέψει στους Αμερικανούς και Ανατοϊκούς, γιατί από εκεί οι βάσεις στοχεύουν στο Ιράν, είναι πολύ πιο κοντά, έχουν πλήρη εικόνα του τι γίνεται εκεί, πότε απογειώνονται, πότε προσγειώνονται, ντρόν, πυράβλοι κτλ. Θα το επιτρέψει? Υπάρχει ένα σταθμός ραντάρ μεγάλος, ναι, δίπλα από την πόλη της Μαλάτια, ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και όλων των συμμάχων της Τουρκίας και ιδιαίτερα των ΗΠΑ. Αυτός ο σταθμός λειτουργεί, είναι για έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση πυραυλικών επιθέσεων από πλευράς Ιράν προς τη Δύση, και νομίζω αυτό θα συνεχίσει να λειτουργεί και η Τουρκία θα αφήσει αυτές τις πληροφορίες να τις χρησιμοποιούν οι σύμμαχοι της. Μάλιστα έκανε και δήλωση: εμείς είμαστε διατεθειμένοι να τις μοιραζόμαστε με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, αλλά σίγουρα όχι με τρίτες χώρες. Η τρίτη χώρα στην προηγουμένη περίπτωση είναι το Ισραήλ. Σωστό. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και τη Δευτέρα, βέβαια, αύριο, με να δούμε και τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλή ξεκούραση. Λοιπόν, πάμε στην Αθήνα, πάμε στο διεθνολόγο, τον